I woke up like this. Flawless. Ανυπομονώ να φάω το πρωινάκι μου. Έχω βρει τη χαρά μου τώρα με αυτές τις συνταγές. Τις εύκολες. Αντί να τρώω ένα σκέτο αυγό, το βάζω 5 λεπτά στο air fryer. Καλά, η κουζίνα είναι, μην τη δείτε. Ας μην την ονοματίσω, γιατί καταλαβαίνετε τι υπάρχει σε αυτή τη κουζίνα, πώς είναι. Θα πάρω αυτά τα δύο. Αλλά επειδή έχουν μέσα σοκολάτες από κάτι σουφλέ παλιά, θα βάλω μέσα. Το βλέπω μπροστά μου. Να γιατί πρέπει να πιω καφέ. Το κρυμμένο γκούντα. Παίρνω μια γαλοπούλα, τη βάζω εδώ μέσα. Δύο φετούλες. Μέσα σε αυτά, θα σας το δείξω τώρα. Γίνονται κάπως έτσι. Παίρνω το αυγό. Χώρεσε ακριβώς. Θα ήθελα λίγο πιο μεγάλα, να πάω να πάρω λίγο πιο μεγάλα. Ωραία. Τώρα είναι κάπως έτσι. Και τώρα παίρνω το γκούντα και τα πασπαλίζω. Θέλει αρκετό γκούντα, γνώμη μου. Γιατί να φύγει πολύ αυγουλίλα, να έχει πιο πολύ τυρί. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ. Έχει την πρωτεϊνούλα του. Διαφορετικό. Είχα μπουχτίσει σε κάποια φάση και έκανα συνέχεια ομελέτες. Δηλαδή δεν γινόταν άλλο αυτό. Να ξέρετε, δεν θέλει πάνω από 5 λεπτά. Αλλά ας βάλω 5 λεπτά στους 200. Βάζω και 7 και το βλέπω. Σας δείχνω το αποτέλεσμα. Είστε έτοιμοι? Τέλεια. Βγήκανε καταπληκτικά. Να τα. Κρυώνουν και τα τσακίζω. Τελείωσα δύο μοντάζ, όχι ένα. Τρώω γρήγορα μια μπανανούλα. Δίνομαι και φεύγω για προπόνηση. Ήταν να είχα πάει ήδη να δω τον ακέφαλο, αλλά με ακύρωσε τελευταία στιγμή γιατί κάτι του έτυχε και θα τον δω μετά. Μετά την προπόνηση πάω να πάρω τη Μόιρα και την μπέμπα μας. Να πάμε για φαγητό. Και να τις δω. Αυτό τι το κρατάω αφού έχει πέσει όλο το μαλλί. Μου λέτε. Κρίμα, θα πάω γυμναστήριο και θα το χαλάσω. Τι χάζει που είμαι ρε. Νόμιζα ότι θα δω τον ακέφαλο και πάνω μου μορφούλα, αλλά. Για να μην χαλάσω αυτή την ελαφριά μπουκλίτσα που δημιούργησα χθες το βράδυ, γελάω, έκανα κότσο αντί να τα κάνω μπιφτέκι. Ελπίζω να μην μετανιώσω. Θα τα ρίξω μετά όλα και θα είναι έτσι ένα γενικό φουσκωμένο μαλλί. Θα δείξει που θα πάει αυτό, είπα να το τεστάρω. Καλά, δεν είναι ότι θα πάω και στα μπουζούκια μετά, αλλά τι ωραία μέρα είναι αυτή, τι ωραία ήλιος. Τέλεια. Καλησπέρα! Μία δεν είναι. Είναι η ώρα που είναι στο δύο. Ναι, ισχύει. Τι κάνεις? Ναι, ναι, έχει ωραία μέρα. Πολύ ωραία μέρα. Μέρα για γυμναστική! Κετσετούλα, τσεκ. Γουρουνάκι. Θέλω τώρα να παραγγείλω από την Jim Beam τα... για το καλοκαίρι, για να μην ζεσταίνεται το νερό. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, κλείνω να μην με φάνε τα... να μην έχω disclaimer. Η μουσική. Θα λέμε σε λίγο. Μίτσο, αν το αργέσει τραβά έτσι να το με την πλάτη. Ναι.
Έλα. Έχω το Μίτσο κάμερα μάρτα. Για πάμε. Θα πάμε δεν έλαβα στους πέντε. Γιατί κοροϊδεύουνε, δεν τράβηξε ωραίο πλάνο. Ε? Δεν τράβηξε ωραίο πλάνο. Για φίλε τράβηξα. Είμαι, φίλε. Μόλις τελείωσε 12 λεπτά το διάδρομο, φαίνεται 0-0. Γιατί ξέχασα να τραβήξω πιο πριν. Έχω υδρώσει, δείτε. Πάω σπίτι να κάνω ένα ντουζ και μετά να πάω στην Μπέμπα και στη Μόιρα, γιατί η Μπέμπα λέει είναι άρρωστη. Κάπως έχει νύξεις και τέτοιο, οπότε δεν θα βγούμε έξω. Κρίμα και έχει τρία ημέρα. It is what it is. Το πλάνο, το αρχικό, να πάω στη Μόιρα και να παραγγείλω απ' έξω, γιατί δεν θα βγούμε έξω λόγω του ότι η Μπέμπα είναι άρρωστη, να βάγισε και αποφάσισα ότι δεν θα πάω να δώσω 15-20 ευρώ σήμερα απ' έξω. Ήρθα, έκανα στο air fryer ένα κοτοπουλάκι με λίγες γλυκοπατάτες και τη σαλατούλα μου και την παίρνω και πάω να τη φάω εκεί να δω τη Μόιρα και την μικρή. Είδατε, όποιος θέλει βρίσκει. Είχα ξεπαγώσει το κοτόπουλο, ρε παιδιά, θα χαλούσε. Κοτόπουλο, γλυκοπατάτες και σαλάτα. Πάω κιουρία. Αυτό που ξεχνάω κάτι και πρέπει να ανέβω 4 ορόφους για να το ξαναπάρω, μπορεί να με τρελάνει. Αλήθεια σας λέω, μπορεί να με τρελάνει. Χάθηκε να το θυμάμαι στον πρώτο όροφο. Θα μου πεις, έλα να τι ξέχασες. Θα σου πω. Το σουφλέ που έκανα χθες, χωρίς αλεύρι και χωρίς ζάχαρη. Και θέλει να το δοκιμάσει Μόιρα οπωσδήποτε. Οπότε δεν γινόταν, της το είχα αποσχεθεί. Έπρεπε οπωσδήποτε να το πάρω. Πεινάω σαν λύκος, δεν καταλαβαίνετε. Σαν λύκος. Δείτε τι ωραίο σερβιρισμένο. Κιουρία. Έχω και τον ζητιάνα εδώ πέρα. Δεν έχει σταματήσει. Και ναι, πάμε βόλτα. Υπέροχο. Δείτε εδώ το φουσκό μαγουλίτσο. Αχ, να μπορούσατε να δείτε πως με κοιτάει. Με μία απορία στο βλέμμα. Τι κάνει αυτή η τρελή που θα με βαφτίσει. Και αυτή η τρελή που με γέννησε. Δεν αντέχουμε. Τρέλα, μια τρέλα. I see you. Άφησα την Πέπα, ήρθε ο εγκέφαλος και ήρθε η ώρα να του κάνω να φάει. Δείτε αυτά τα μικρά. Καλή μαγείρισα. Και βλέπω Dragon Dance. Κάτσε καλά, σταμάτα. Δείξε τι έκανε για σένα. Να τι θα φάμε. Δείξε τι έκανε για σένα. Αυτά τα πιο πολλά είναι για σένα. Να το χορτάσω. Το ψηλό μου τα αγόρι, να το χορτάσω. Και αυτά είναι για μένα τα. Ωραία. Έλα, δείξε τι ωραία. Πώς σου έκανα αυγά εδώ, ποσέ. Αβοκάντο, ντοματίνια. Κάνε κοντονό. Yeah. Έχω και ψωμάκια, αν πεις, εγώ δεν θέλω. Και αφού φάγαμε με ακέφαλο, κάνουμε βόλτα. Πηγαίνουμε μέχρι την πλατεία της Νέας Σμύρνης περπατώντας. Και δείτε μία οδό. Πόσο ωραία οδός, τι ωραίο όνομα. Δεν έχω ξαναδεί οδό να λέγεται έτσι. Οπότε ναι, ώρα θα να σας το δείξω. Θα πάρουμε γλυκό και να κάτσουμε. Ναι, γλυκό και να κάτσουμε. Φτάσαμε! Καμός. Καμός. Σφίζει από ζωή η πλατεία της Νέας Σμύρνης. Τι ωραίο περπατημά είναι αυτό που κάναμε. Πολύ ωραίο. Πού να φάμε γλυκό. Πού. Κάνουμε μια γύρα να διαλέξουμε. Και ωραίο φως τώρα σε λίγο θα πιάσει η ηλιοβασίλεμα. Κάνεις. Δηλαδή, καλησπέρα σας.
Άλλο εγώ, άλλο εσύ, άλλο εγώ και εσύ. Δηλαδή σε ζω, εγώ έχω λογική. Και η λογική ένα έχει να πει. Ξέχασέ με αν δεν φέρεις και μια φίλη σου μαζί. Λοιπόν, τι είπες, πες το πιο δυνατά. Ακέφαλε, πες το πιο δυνατά. Ναι, ρε, ναι. Είμαι αποφασισμένη να τον χωρίσω μετά από αυτό το γλυκό που αυτός θα πληρώσει. Δεν έχω λεφτά. Πρόβλημά σου τότε, θα πάρω μόνο για μένα. Ωραία. Θα πάρεις κανένα κρέπα τέτοιο. Ό,τι γουστάρω θα πάρω. Ε. Τι να είναι, λε. Τι θα πάρω μια βάφλα στη μέση. Μπορούσαμε, γιατί. Ναι. Θα πάρουμε και παγωτό εννοώ πάνω. Τι παγωτό. Δύο μπάλες. Μία εγώ, μία εσύ. Μόνο βανίλια μου, δεν μου αρέσουν οι άλλες. Τι πας. Και να έχει σοκολάτα ή βάφλα. Τι άλλο θες, τι παράλληλα. Ναι, βάφλα σοκολάτα και μια βανίλια. Ναι. Είσαι συμφωνή. Ναι. Εγώ τώρα που μπορώ να σε κάνω μήνυση με χτύπησα. Ναι ρε, μήνυση θα με κάνεις καημένε. Δες πως πανκέικα για βάφλα. Όχι, πανκέικα κάνεις κι εσύ. Σιγά που κάνω εγώ. Κάτι καμένα. Ήρθε σούπερ γρήγορα, έχω σοκαριστεί. Μεθέα, όλη, σχεδόν, καλό και όλη, αλλά την, το κάτω μέρος της πρωτής Νέας Μήνης. Πολύ ωραία. Για πες. Τι αυτό. Δεν ξέρω ακόμα τα μαλλιά μου πώς θα τα κάνω. Στο γαμό. Ναι. Μπορεί στην αρχή να τα έχω έναν κότσο, έτσι, χαμηλό. Και να πέφτουν δύο αυτοί, και τέτοια. Και μετά να τα κάνω μισά-μισά, ξέρω, κατάλαβες, δηλαδή να πέφτουν κάτω για να είναι πιο πάρτι. Ε? Στο γλέντι άλλο. Ναι. Τι λες? Ναι, ναι. Παπούτσι. Στην αρχή μπορεί να βάζουν και κάτι πιο γόβο. Δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι λίγο. Α, συνεχίζει να τραβάς. Τραβούσα και δάχτυλο μαζί. Το κλείνω. Μετά όμως... Να μην ακούσουν το υπόλοιπο. Ναι. Και έχουμε έρθει να δούμε θέατρο. Μετά από 5 χιλιόμετρα περπατήσαμε. Ήρθα να δω το δάσκαλό μου. Γεια σας. Χαίρετε. Αγάπη. Καλώς ήρθατε. Πώς είσαι? Καλά είμαι. Σας περιμένουμε. Τι γίνεται? Καλώς ήρθατε. Ανυπομονούμε. Ωραία. Και μετά το θέατρο έχουμε ταινιούλα για να καλύψουμε όλες τις μορφές τέχνης. Δεν με βλέπετε τώρα, έκατσα από πιο κοντά. Και έτσι σας καληνυχτίζω. Έλενα από το μέλλον εδώ. Θέλω απλά να σας ενημερώσω ότι το παρόν vlog είναι το τελευταίο της καθημερινής σειράς που κάνω εδώ και περίπου 3 μήνες. Δεν έχει γίνει κάτι, απλά ο λόγος που αποφάσισα να σταματήσω προς το παρόν τουλάχιστον, θα δείξει τι επιφυλάσσει στο μέλλον, είναι γιατί θα ήθελα να δοκιμάσω να κάνω πάλι βίντεο που να είναι έτσι πιο διαδραστικά με εσάς. Θα στέλνετε ερωτήσεις ή θα στέλνετε ιστορίες ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο θα προκύψει, ίσως να έχουμε πάλι κάποια challenges. Τέλος πάντων, θέλω πάλι να κάνω ένα switch σε αυτό το προφίλ. Εύχομαι να το αγαπήσετε, εύχομαι να σας αρέσει και σε περίπτωση που και σήμερα δεν με ακολουθείτε στα social media και κυρίως στο Instagram, όπου εκεί θα σας ζητάω ιστορίες, ερωτήσεις, οτιδήποτε για τα επόμενα βίντεο, ακολουθήστε με για να μην τα χάσετε, να είστε πάντα ενημερωμένες και ενημερωμένοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το support στο vlog και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο πολύ 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 σύντομα.